Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια τεσσάρων αδίστακτων ένοπλων κακοποιών. Έζησε τα ξημερώματα ένας 60χρονος κάτοικος γεωργανάδων. Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, 4 ένοπλοι κακοποί έσπασαν την πόρτα οικίας στους γεωργανάδες, αφού πρώτα φρόντισαν να κόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αμέσως ακινητοποίησαν τον 60χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν αλίπητα, ζητώντας να τους υποδείξει το σημείο όπου είχε κρυμμένα τα χρήματά του. Για καλή τύχη του θύματος, ο έντονος θόρυβος από το σπάσιμο της πόρτας και οι φωνές που ακολούθησαν ξύπνησαν τους γείτονες, που αμέσως κάλεσαν την αστυνομία ενημερώνοντας για το συμβάν. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, εντός 20 λεπτών αστυνομικοί από τα Τρίκαλα και τη Φαρκαδόνα κατέφθασαν στον χώρο του συμβάντος, τη στιγμή που οι δράστες βασάνιζαν ακόμη τον άτυχο 60χρονο άνδρα. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να εισέλθουν στο σπίτι για να διαπιστώσουν το τι είχε συμβεί, δέχθηκαν απειλές και πυροβολισμούς από τους δράστες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τρέχοντας στο σπίτι, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Από ό,τι μάθαμε εδώ, ακούστηκε φασαρία, άκουσε ο γείτονος από το παράθυρο, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία και αυτή ήταν πάνω στο σπίτι ακόμα. Και κατεβήκανε κάτω και ρίξανε με τα όπλα και φύγανε τρέχοντας. Αυτό περισσότερα εντάξει. Ναι. Ο συγκεκριμένο σα το θύμα τη ληστεία είναι καλά στην υγεία. Ναι, ήρθε πριν λίγο στο σπίτι, είναι χτυπημένο. Αλλά ναι, είναι. Τον είχαν δεμένο και το χτυπήσανε. Σα ανήσυχε το περιστατικό αυτό, έτσι. Σίγουρα. Νιώθουμε όλοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Περιμένατε ποτέ ότι η εγκληματικότητα θα χτυπήσει και την πόρτα του δικού σα χωριού? Σε αυτό το βαθμό εντάξει, όχι. Εντάξει. Έχει ξανασυμβεί περιστατικά, αλλά τόσο βαριά, όχι. Το συμβάν θορύβησε τη μικρή κοινωνία των γεωργανάδων, με τους κατοίκους σήμερα να δηλώνουν ανασφαλείς. Κανείς τους δεν περίμενε πως το ήσυχο χωριό θα μετατρέπονταν σε Σικάγο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και κάπου νιώθουμε ανασφαλείς. Βλέπουμε πλέον ότι η εγκληματικότητα έχει περάσει τα τείχη της πρωτεύουσας, όπου παλιότερα ακούγονταν. Ναι. Και σε μικρές περιοχές όπως και σε ήσυχες κοινωνίες όπως οι Γεωργανάδες, γίνονται πράγματα που, αν μη τι άλλο, σκοτώνουν το πανικό, έτσι. Ναι, τέτοιο γεγονός είναι. Εμφανίστηκε πρώτη φορά. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν όπλα και απειλές εναντίον αστυνομικών. Πλάκησαν με αστυνομικούς οι δράστες, αυτό μάθατε? Μάθαμε ότι κάποιος από τους ληστές απείλησε με το όπλο τον αστυνόμο Φαρκαδόνας. Τώρα πώς φύγανε, δεν ξέρω. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρω. Ο άνθρωπος εδώ, ο συγχωριανός, είναι καλά στην υγεία του, γνωρίζετε? Είναι καλά, είναι εδώ. Πήγε στο νοσοκομείο, αλλά τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Χτυπημένος μεν, αλλά καλά δε. Που μας απασχολεί, γιατί τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν συχνά εδώ στο χωριό τώρα. Εντάξει, να ακούμε τώρα πυροβολισμοί και μαχαιριές και τέτοια, σίγουρα δεν είναι καλό αυτό. Περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα. Από τα λεγόμενα, όπως λένε εδώ πέρα χωριανοί, εδώ πέρα 3.30 ώρα περίπου εκείνη την ώρα. Τώρα ακριβώς τώρα δεν το γνωρίζω κι εγώ. Τι ακούσατε για το συμβάν εσείς, ότι εισβάλλαν 4 ένοπλοι, πώς έγινε? Όπως ακούμε εδώ και όπως μαθαίνουμε εδώ, ας πούμε, ήταν 4 άτομα. Εισέβαλαν στον άνθρωπο εδώ πέρα, έριξαν την πόρτα, ας πούμε. Και η αστυνομία έχει έρθει εδώ πέρα. Τώρα έπεσαν πυροβολισμοί μετά. Τι ακριβώς και πώς έγινε, δεν το γνωρίζουμε λεπτομερώς. Πάντως ανησυχείτε? Φυσικά ανησυχούμε. Γιατί και εγώ εδώ πέρα 100 μέτρα παρακάτω μένω, ας πούμε. Έτσι. Φυσικά ανησυχούμε, γιατί τέτοια πράγματα δεν συμβαίνει συχνά εδώ στο χωριό. Κατά τσι ελπάσο, ας πούμε, το χωριό μας εδώ. Ο 60χρονος που υπέστη τον άγριο ξυλοδαρμό, φέροντας επίσης και ένα τραύμα στο πόδι που πιθανόν προκλήθηκε από μαχαίρι, βρέθηκε από γείτονες και αστυνομικούς δεμένος με χειροπέδες και φημωμένος. Διεκομίστηκε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λίγο πριν το μεσημέρι, επέστρεψε στο σπίτι του, δίνοντας κατάθεση στους αστυνομικούς, περιγράφοντάς τους λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές που έζησε στα χέρια των 4 ενόπλων. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει ήδη και αρκετές προσαγωγές υπόπτων. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 35χρονος τρικαλινός σε τροχαιώδη στοίχημα. Ο άτυχος άνδρας, επιστρέφοντας στα Τρίκαλα από το πανηγύρι του προδρόμου, για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε κοντά στο δενδροχώρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα, αλλά ο 35χρονος βρέθηκε από περαστικούς στις 8.30 ως 9 η ώρα το πρωί. Με συγκέντρωση και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, ξεκινούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα νέα βάρβαρα μέτρα που έρχονται, τα οποία θα αποτελειώσουν οτιδήποτε έχει μείνει μέχρι στιγμής όρθιο στην Ελλάδα των μνημονίων και της Τρόικας.
Την πρωτοβουλία του συλλαλητηρίου έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων του Νομού, μέλη της οποίας το μεσημέρι, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, κάλεσαν τους Τρικαλινούς να δώσουν δυναμικό παρόν και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, πως ενωμένος και ξεσηκωμένος ο λαός μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, ανακτώντας τη ζωή και την αξιοπρέπειά του. Αρχίζει να πούμε ότι είμαστε ήδη στο 12.5. Τα μνημονιακά μέτρα που εφαρμόζονται πάνω από 2,5 χρόνια τώρα έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό σε πρωτοφανείς δυσκολίες. Το μαχαίρι έφτασε στην κυριολεξία στο κόκαλο και το κόβει. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Τα μέτρα που η ελληνική τρόικα με την τρόικα εξωτερικού προετοιμάζουν επιπλέον δεν πρέπει να επιτρέψει να τα πάρουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά και των προετοιμασιών για μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις εδώ στα Τρίκαλα, πάρα πολλοί φορείς εργαζομένων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, αγροτών, κτηνοτρόφων, υπαλλήλων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συγκρότησαν μια προσωρινή συντονιστική επιτροπή που προγραμματίζει ένα παντρικαλινό παλαϊκό συλλαλητήριο την 1η του Σεπτέμβρη, 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία, με στόχο να ανατραπούν τα μνημονιακά μέτρα και εκπρόσωποι των μνημονίων. Ο ελληνικός λαός απαιτεί αλλαγή τώρα. Και σήμερα δίνουμε εδώ συνέντευξη τύπου οι διάφοροι εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων, των εργαζομένων, μικρομεσαίων, επαγγελματιών και αγροτών, όπως είπαμε πριν. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τη νίκη. Ανάστατη είναι η Τρικαλινή Τρίτεκνη Εκπαιδευτική, οι οποίοι θα κληθούν φέτος να υπηρετήσουν σε σχολεία εκτός νομού, καθώς το Υπουργείο Παιδείας πάγωσε τις αποσπάσεις. Το μεσημέρι, αρκετοί θυγόμενοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, σε μια προσπάθεια να συντονίζουν τις ενεργείες τους, ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος τους. Υπάρχει μια διαμαρτυρία δίκαια από τους καθηγητές, οι οποίοι εδώ και ένα μήνα είχαμε σε συνεργασία για την αδικία που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που έκοψε τις αποσπάσεις των καθηγητών και εν συνεχεία με τον καινούριο Υπουργό, ο οποίος δεν έδωσε ούτε μία απόσπαση. Είχαμε κλείσει ραντεβού με τον Διευθυντή του Υπουργείου στην Αθήνα με την Ομοσπονδία μας, ο οποίος μαζί με τον Σύμβουλό του δεν έδωσε καμία απάντηση. Το μόνο που είπε ότι θα το κοιτάξουν το θέμα και για του χρόνου. Για φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κανένας απόσπαση. Αυτό είναι ένα πλήγμα για την τρίτεκνη οικογένεια, γιατί δεν μπορεί ένας, μερικές φορές υπάρχουν και δύο εκπαιδευτικοί στην οικογένεια, πατέρας και μάνα, να έχουν τρία παιδιά, τα οποία ή να είναι ανήλικα ή να είναι μικρά ή να σπουδάζουν. Καταλαβαίνετε, όταν σπουδάζουν και τα τρία παιδιά, να έχουν μια τρίτεκνη οικογένεια εκπαιδευτικών, να έχει 5 σπίτια. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε μια απόγνωση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν, αλλά όταν δεν βοηθάει η κυβέρνηση σε κοινωνικά θέματα και μάλιστα όταν υπάρχει θεσμικό, δεν υπάρχει, δεν ζητάμε λεφτά. Δεν ζητάμε λεφτά, ούτε επιδόματα. Και να σας πω και κάτι, και αυτά τα επιδόματα που μας τα δίνει 40 ευρώ το μήνα, ας μας τα κόψει. Αρκεί να μας δώσει τα θεσμικά. Αυτό παίζει ρόλο σε μια κοινωνία που ζούμε σήμερα, που συρρυκνώθηκε ο μισθός μας, που συρρυκνώθηκε η σύνταξη, που συρρυκνώθηκαν τα πάντα και έχει φτάσει η ανεργία στα ύψη. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουν οι κύριοι που ασχολούνται με τις καρέκλες και με την κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα και μάλιστα λέμε είναι μια κυβέρνηση συμπαγή και καλή με τρία κόμματα που μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό ας το αποδείξουν στην πράξη. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν τις αποσπάσεις που πρέπει στο συγκεκριμένο κλάδο, γιατί είναι οι πιο αδικημένοι. Επαναλαμβάνω και πάλι, να μην νομίζουν μερικοί οι καθηγητές κτλ. Είναι καθηγητές οι οποίοι έχουν τρία παιδιά και μάλιστα όταν υπάρχουν και πίσω οι γονείς είναι άρρωστοι ή και των δύο, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Και όταν υπάρχει ο συγκεκριμένος καθηγητής να είναι στα Κατσάβραχα και όχι στα Κατσάβραχα των Τρικάλων, έτσι, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Ρόδο κτλ. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά είναι από τα παιδιά τους και καταλαβαίνετε το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί
λύση τώρα. Όπως τόνισαν οι εκπαιδευτικοί, καλούνται με έναν πενιχρό μισθό της τάξης των 800 ευρώ να συντηρήσουν ακόμη ένα σπίτι για να διδάξουν κάποια παιδιά σε κάποια περιοχή της Ελλάδας. Την ίδια ώρα τα δικά τους παιδιά είναι καταδικασμένα να μείνουν αγράμματα, αφού ένας εκ των δύο γονέων θα απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα από κοντά τους. Έχω οργανική στην Βήτα Λακωνίας. Ισχύουν αυτά που είπε ο πρόεδρος και θα πρέπει να συμπληρώσω και εγώ το εξής, ότι η πολιτεία θα πρέπει να έχει ενιαία πολιτική στους τρίτεκνους. Δηλαδή δεν μπορεί οι ένστολοι, οι στρατιωτικοί τρίτεκνοι να παίρνουν μετάθεση στον τόπο που θέλουν και εμείς να μην μπορούμε να πάρουμε μία απόσπαση. Δεν μπορεί να υπάρχει η τριτεκνία σαν ειδική κατηγορία στις πανελλαδικές και εμείς σαν εκπαιδευτικοί να μην φαινόμαστε πουθενά. Και θα πω λίγο και έτσι και για το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να φύγουμε από εδώ και να πάμε σε άλλους τόπους να μάθουμε γράμματα στα άλλα παιδιά, ενώ στην ουσία τα δικά μας τα παιδιά μένουν αγράμματα. Γιατί χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, και όταν ένας γονέας έχει τρία παιδιά εργαζόμενος και χίλια δυο που τρέχουν σήμερα να φροντίσει, λογικό είναι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή είναι και, τι να πω, ηρωνία. Ηρωνία από την ίδια την πολιτεία. Εσείς φέτος καλείστε να πάτε στη Λακωνία. Στη Β' Λακωνίας. 74 χιλιόμετρα ακριβώς μακριά από τη Σπάρτη και η οικογένειά μου να είναι εδώ. Μεγάλο. Και με μισθό 810 ευρώ. Κλεισί θα παραμείνουν την 5η οι Δήμοι της Θεσσαλίας, συντασσόμενοι στην απόφαση που έλαβαν οι Δήμοι της Αττικής και αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας. Οι αιρετοί μάλιστα αποφάσισαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, των φορέων των προγραμμάτων κοινωνικής μέρημνας και κατοίκων, ενώ στην κινητοποίηση θα κατέλθουν και απορριμματοφόρα. Ο λόγος της ανάληψης δράσης από πλευράς των Δήμων είναι προφανής, η έλλειψη χρημάτων. Οι Δήμοι διεκδικούν τη διατήρηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων τουλάχιστον στα 2,7 δισεκατομμύρια για το 2012 και αντιδρούν στις ευνηδιαστικές και εξοδοτικές πρόσφατες μειώσεις που διαμορφώνουν τη μηνιαία δόση των ΚΑΠ σε επίπεδα κάτω από τις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες της αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να οδηγούνται στο κλείσιμο. Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ρικαίων Χρήστος Λάπας, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη τον επόμενο μήνα, με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών του νομού, στους οποίους θα αναλυθούν οι τραγικές επιπτώσεις από την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι. Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΕ Θεσσαλίας αποφάσισε την Πέμπτη τα Δημαρχεία να μείνουν κλειστά. Και όπως ξέρετε, έχουμε και το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, αφού προηγηθεί αύριο μία συνάντηση του Πρωθυπουργού με το ΔΣ της ΚΕΔΕ. Ελπίζω να γίνει κατανοητό σε όλους, ακόμα και στον Πρωθυπουργό, ότι με τέτοια περικοπή πόρων η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εάν δεν διδοχθεί με παρέμβαση προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού το πρόβλημα της περικοπής των πόρων, οι Δήμαρχοι και οι Δήμοι θα βρεθούν στην πολύ δύσκολη θέση να κλείσουν από όριστον τους Δήμους. Ελπίζω να πριτανεύσει η λογική, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δείξει σθένος, αντοχή, θάρρος και αυτή την δύσκολη περίοδο πρέπει να έχει τους πόρους για να μπορέσει να σταθεί δίπλα και να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί αλλιώς θα μπούμε σε τρικυμισμένη θάλασσα. Θα επιδείξετε και μια συνάντηση με τους βουλευτές, από τους οποίους θα ζητήσετε στήριξη και συμπαράσταση στα προβλήματα του Δήμου. Βεβαίως, την άλλη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε από κοινού και με τους άλλους συναδέλφους δημάρχους της περιοχής να έχουμε μια συνάντηση με τους βουλευτές του νομού για να τους θέσουμε και εκεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τις 31 Αυγούστου το ενοριακό παντοπολείο του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων θα δέχεται αιτήσεις τρικαλινών απόρων, στους οποίους θα προσφέρει στήριξη μέσω των ειδών πρώτης ανάγκης. Ήδη στους πρώτους 9 μήνες της λειτουργίας του, το ενοριακό παντοπολείο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια στήριξης αναξιοπαθούντων ατόμων και οικογενειών, τους οποίους προμηθεύει με τρόφιμα, ρούχα και διάφορα άλλα είδη, απαραίτητα για την καθημερινή τους διαβίωση. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, συστήθηκε και λειτουργεί στην ενορία μας το ενοριακό παντοπολείο. Πρόκειται για ένα κατάστημα στο οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορούν και έρχονται κάποιοι άποροι αδελφοί μας και προμηθεύονται τα απαραίτητα για αυτούς είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Με τη βοήθεια του Θεού περάσαν 2 τετράμινα και τώρα βρισκόμαστε στο 3ο τετράμινο της λειτουργίας του. Πρέπει να πούμε ότι οι αιτήσεις ήδη γίνονται για το 3ο τετράμινο. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι
η 31η Αυγούστου, δηλαδή μέχρι την ερχομένη Παρασκευή. Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε να δεχτούμε τις αιτήσεις των νέων δικαιούχων. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη του κόσμου θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται, που έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι που ήταν δικαιούχοι στα προηγούμενα τετράμινα, να σε ακολουθούν, να είναι, χρειάζεται να κάνουν και αυτή η νέα αίτηση για να συμμετάσχουν? Θα γίνει μια αίτηση, μια απλή αίτηση, χωρίς υποβολή δικαιολογητικών, αυτά ήδη υπάρχουν. Θα πρέπει μόνο να φέρουν την φορολογική δήλωση, τη νέα φορολογική δήλωση που έγινε για το 2012. Και θα εξεταστούν συνολικά όλες οι αιτήσεις μαζί με τις νέες και τις παλιές. Θα εξεταστούν συνολικά από την Επιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας του Παντοπολείου και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι και πόσοι θα είναι αυτοί που θα είναι δικαιούχοι για το νέο τετράμινο. Να σας πω, όριο δεν υπάρχει, όμως υπάρχει όριο στη δυνατότητα δική μας, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δεχτούμε 10, 20, 50, 200 αιτήσεις. Όμως υπάρχει ένα όριο στις δυνατότητες δικές μας. Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Θα γίνουν αιτήσεις και από εκεί πέρα θα αξιολογηθούν, θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όμως. Παράλληλα, ο ιερός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και το φιλόπτωχο ταμείο του συνεχίζουν να διανέμουν καθημερινά φαγητό σε δεκάδες αναξιοπαθούντες, οι οποίοι στις δυσκολίες της ζωής βρίσκουν στήριγμα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα άλλο, είναι ένας άλλος τομέας της φιλανθρωπίας που επιτελεί η νορία μας. Υπάρχει βέβαια και η Τράπεζα Αγάπης, το καθημερινό συσίτιο, ένα πιάτο, δηλαδή ζητώ φαγητό στους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν και αυτό το εντελώς απαραίτητο, αυτό που είναι αυτονόητο για μας. Υπάρχει η Τράπεζα Αγάπης, υπάρχει το Παντοπολείο που μιλήσαμε, υπάρχει και το Φιλόπτωχο Ταμείο, το οποίο και αυτό βοηθάει ανθρώπους με συνήθως οικονομική στήριξη, πληρωμή κάποιων λογαριασμών, κάποια επιδόματα σε άπορα παιδιά που σπουδάζουν. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Παλεύουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η καιρή είναι δύσκολη, όλος ο κόσμος δυσκολεύεται. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όλοι σήμερα έχουμε ανάγκη. Προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δεν έχουν ανάγκη. Αν κάποιοι δεν βοηθηθούν, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν περισσότερο από αυτούς ανάγκη. Το φθινόπωρο έρχεται και το θέμα της θέρμανσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων προκαλεί πονοκέφαλο σε δημοτική αρχή. Σύμφωνα με τον αρμόδιο δήμαρχο Κώστα Μανώλη, για τη θέρμανση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα του κολυμβητηρίου, απαιτούνται τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει. Φυσικά υπάρχει λύση του φυσικού αερίου, αλλά και στην περίπτωση αυτή απαιτούνται χρήματα για τις συνδέσεις, ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση 10 ο κ. Μανώλης, χωρίς να κρύψει τον έντονο προβληματισμό του για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του λουκέτου. Αρχίζουν τα δύσκολα που λέμε. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει το φυσικό αέριο έξω από το κολυμβητήριο και από την Κατσιμίδο κλπ. Το θέμα είναι να γίνει σύνδεση. Για να γίνει σύνδεση χρειάζονται κάποια έξοδα, τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να βρούμε πόρους ή να βρούμε σε μια συμφωνία με την εταιρεία. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Σίγουρα μας απασχολεί πάρα πολύ και καταλαβαίνουμε και εμείς και κυρίως και ο κόσμος όλος ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το κολυμβητήριο φέτος εάν δεν γίνει η σύνδεση αυτή με το φυσικό αέριο και εάν δεν γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις μέσα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το μέλημά μας και η προσπάθειά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε μια λύση και ελπίζουμε τώρα και με την αυριανή σύσκεψη στην συνέλευση της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, να βρεθούν και κάποιες λύσεις από κεντρικά, από την κεντρική κυβέρνηση, να μας δώσει κάποιους χώρους, γιατί έχουμε μείνει τελείως απορρευστό. Πέρυσι είχε γίνει και μια προσπάθεια να υπάρξει μια συνεργασία με τους συλλόγους που χρησιμοποιούν την πισίνα του κολυμβητηρίου. Φέτος θα συνεχιστεί έτσι αυτή η προσπάθεια? Ναι, κοιτάξτε, θα συνεχιστεί και φέτος. Ένα 10% περίπου, με 10-15% των δαπανών του κολυμβητηρίου και κάθε αθλητικού χώρου
πρέπει να το καλύπτουν και οι ενδιαφερόμενοι, ας πούμε, γιατί δεν έχει τέτοια δυνατότητα ο Δήμος να κρατάει προσωπικό, έξοδα κλπ. Μόνο και μόνο για να αθλούνται κάποιοι άνθρωποι και χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στη δαπάνη αυτή. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν υπάρχει όμως. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν λύσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην λειτουργήσει αυτή η πισίνα? Το απεύχομαι. Αλλά δεν αποκλείεται και τίποτα. Αλλά ελπίζω όμως να βρούμε λύσεις. Αυτή η προσπάθειά μας εκείνη.